κοινοβουλευτικό δικαίωμα και παραβιάσατε τον κανονισμό. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα προσβολής του κανονισμού της Βουλής και μου δίνεται... Προχωρήστε τώρα στο προσωπικό ζήτημα. Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 68 και στους χρόνους. Ο κύριος Καμένος είναι γνωστός σε σχέση με τον τρόπο που χειρίζεται τα δημόσια πράγματα. Ανέβηκε στο Βήμα, μιλώντας υπό την ιδιότητα του Προέδρου του κόμματός του και του Υπουργού Εθνικής Αμήνης όμως, την οποία έχει, και μεταξύ πολλών άλλων ανακριβιών που είπε σκόπιμα και συνειδητά, είπε πρώτον ότι ευθύνομαι εγώ για το καθεστώς της προστασίας των υπουργών μέσω του νόμου περιευθύνης υπουργών που ισχύει στη χώρα. Η χώρα διέπεται από ένα καθεστώς ποινικής ευθύνης των υπουργών που είναι το ίδιο από το 1864. Στην αναθεώρηση του συντάγματος του 2001, με ευρυτάτη πλειοψηφία, σχεδόν ομόφωνα, η Βουλή κατέστησε αυστηρότερη τη συνταγματική διάταξη, παρατείνοντας την χρονική διάρκεια της αρμοδιότητάς της να κατηγορεί από μία σύνοδο σε δύο, διπλασίασε το χρόνο. Και στη συνέχεια, ο κύριος Πετσάλινικος ως Υπουργός Δικαιοσύνης εισηγήθηκε ένα νόμο περί ευθύνης υπουργών που ψήφισαν όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα. Και ο τότε συνασπισμός και το τότε κουκουέ. Όλη η Βουλή ομοφόνος. Άρα μου απέδωσε μία μομφή η οποία είναι αυταπόδεικτα αίωλη και δεν κρατήθηκε σε αυτό το σημείο, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ηθικό. Επανέφερε για πολλωστή φορά το ζήτημα των περιβοή των υποβρυχίων. Έχω ξαναπεί στη Βουλή ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Τσίπρας αφαίρεσε την αρμοδιότητα των εξοπλισμών του ναυτικού και την ανέθεσε στον κύριο Βίτσα. Ο κύριος Βίτσας και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά μου ζήτησαν οι ίδιοι και μου ζήτησαν και οι νομικοί σύμβουλοι του Δημοσίου να καταθέσω στην διαιτητική δίκη που διεξάγεται για την προάσπιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και το έκανα αυτό την προηγούμενη Τρίτη με αντίπαλο σύσσωμο το δικηγορικό γραφείο Βγενόπουλου που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επενδυτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και το έκανα αυτό με μεγάλη χαρά γιατί η νομική βάση των θέσεων της ελληνικής δημοκρατίας συνίσταται στην απέτηση εφαρμογής του νόμου και της σύμβασης που υπεγράφει το 2010 για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου δυνάμει του νόμου 3885 του 2010. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος αυτός, ο κύριος Καμένος, ο οποίος δεν θυμάται τι έχει κάνει γιατί αλλάζει θέση κάθε μέρα, ίσως και δύο φορές την ημέρα, τάχθηκε υπέρ των ενεργειών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καταφέρω το πρακτικό της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, στη σελίδα 21 είναι η αναφορά του κυρίου Καμένου, και έστρεψε τα βέλη του στην κυρία Κατσέλη, τώρα πολιτική συνεργάτητα της κυβέρνησής του και διοικήτρια της Εθνικής Τράπεζας και κατά στελεχών του περιβάλλοντος Γεωργίου Παπανδρέου. Η σύμβαση αυτή του 2010, ξέρετε τι έκανε, προστάτευσε 2 δισεκατομμύρια δραχμές που είχε δώσει χωρίς αντάλλαγμα το ελληνικό δημόσιο. Ποιοι έδωσαν τα λεφτά αυτά? Μήπως μόνον υπουργοί του ΠΑΣΟΚ όπως ο Τσοχατζόπουλος ή ο κύριος Απαντονίου και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαίος ο κύριος Σπύλιος Πιλιοτόπουλος με τον οποίο συνεργαζόταν ο κύριος Καμένος και το ανέφερε κατ' επανάληψη. 800 εκατομμύρια. Και παρέλαβε 5 υποβρύχια στην κυριότητά του το ελληνικό δημόσιο και τώρα καμαρώνει το ναυτικό και καμαρώνει η χώρα με συνεχή δημοσιεύματα τι εξαιρετικά υποβρύχια λαμπρύνουν τους στόλους της Μεσογείου τα υποβρύχια μας. Ολοκληρώνετε σκέψη σας παρακαλώ. Το καλύτερο υποβρύχιο. Άρα λοιπόν όποιος τολμά να βάλει, να στραφεί δηλαδή, να προσβάλλει αυτούς που έχουν υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, έχουν δώσει περιεχόμενο στα χρήματα του ελληνικού λαού και έχουν εφοδιάσει με σύγχρονα οπλικά συστήματα τις ένοπλες δυνάμεις, είναι ανάξιος της ιδιότητας
του να είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας και να απευθύνεται στο κοινοβούλιο και να ψέγει εμένα. Και τελειώνω με μια φράση. Ναι. Ακούστε. Η μεγαλύτερη προσβολή είναι αυτή η οποία αφορά την ουσία της συζήτησης. Η ουσία της συζήτησης, ξέρετε ποια είναι, ότι έχουμε μία μήνυση που υπέβαλε η εισαγγελέας εφετών κατά υπουργού, του αναπληρωτή υπουργού δικαιοσύνης, για εκβίαση και απειλή, για προσβολή της ανεξαρτησίας. Πηγαίνετε σε θέμα μη προσωπικό, καταφανώς. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας μόνο. Και έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και λέει: καταθέτω μία επιστολή ενός πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, τώρα στελέχους του κόμματος Γιώργου Παπανδρέου, στην οποία λέει ότι ο επιχειρηματίας που αφορά η υπόθεση αυτή έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο, έχει κάνει το τρίτο, ενδιαφέρονται οι Κύπροι. Δηλαδή, εάν μια υπόθεση αφορά κάποιον που είναι κακός ή καλός, συμπαθής ή αντιπαθής, τότε παραβιάζει την εξαρτησία της δικαιοσύνης. Τότε μπορεί ο αναπληρωτής υπουργός να παρεμβαίνει, να εκβιάζει και να απειλεί. Ευχαριστούμε, κύριε Βενιζέλο. Είναι φαινόμενο βουλής να έρχεται εδώ η κυβέρνηση, καλώς, ο πρωθυπουργός, και να πλήττει ονομαστικά εισαγγελείς εφετών, εισαγγελείς πρωτοδικών, να, καλώς, κάνει διάκριση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μεταξύ της καλής, εντάξει, Προέδρου του Αρείου Πάγου, ωραία, και της κακής εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Ευχαριστούμε. Έχετε βιάσει και διαφθείρει, καλώς, την καρδιά των θεσμών και του κράτους δικαίου, εντάξει, που είναι η δικαιοσύνη. Εντάξει, κύριε Βενιζέλο. Ευτελίζεται και απειλείται, καλώς, και χειραγωγείται δικαστές. Κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Καλώς. Προχωρούμε.